Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την διάλεξη που είναι σε σειρά με προϊστορικά θέματα που γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Αιγαίους. Και είναι και μια πάρα πολύ τιμόφιλη σειρά, μου φαίνεται. Εγώ δυστυχώς έλειπα την πρώτη φορά. Και ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Σε δύο εβδομάδες, την Πέμπτη, στις 11 του μήνα, θα γίνει η ετήσια συνέλευση του Ινστιτούτου στην αίθουσα του Μουσείου Ακροπόλεως. Και φέτος έχουμε θέμα αρχαία Ασίνη. Είναι, όπως ξέρετε όλοι, είναι ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος που βλέπει και κάποια δραστηριότητα τώρα από την Δέλτα Εφορία Ναυπλίου. Είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και αυτό παρουσιάζεται από την προϊστάμενη της Δέλτα Εφορίας, κυρία Παπαδημητρίου. Καθώς και παρουσιάζεται ένα σύλλογος πολύ σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων που βρίσκεται στη Ουψάλα, του Πανεπιστημίου Ουψάλα, στη Σβηδία. Και αυτός ο σύλλογος παρουσιάζεται από την καθηγήτρια Γκούλαγ Νόρκβιστ. Είστε όλοι καλεσμένοι εκεί. Τώρα θα δώσω την λέξη την κυρία Εύη Μαργαρίτη, η οποία παρουσιάζει τον ομιλητή. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στη δεύτερη, στο δεύτερο σεμινάριο του ΕΓΕ και του Σουηδικού Ινστιτούτου. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε τον Κώστα Καλογερόπουλο σήμερα μαζί μας να μας μιλήσει. Ο Κώστας αποφύτησε από το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το διδακτορικό του είναι από τη Χάιντενβέργη, ενώ τώρα σχεδόν έχει τελειώσει τον τόμο του, τον έχει τελειώσει, ναι, για τις λατρευτικές πρακτικές στην Αττική από την εποχή των Λακωειδών Τάφων μέχρι και τα μέσα του 5ου αιώνα. Έχει εργαστεί σε διαφορετικά ιδρύματα, στο Imperial College του Λονδίνου, στην Αθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία. Έχει δώσει διαλέξεις στην Ελλάδα, στην Αμερική και στη Γερμανία και έχει και εκτενές διδακτικό έργο, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Έχει υπάρξει υπότροφος στο Χάρβαρντ, στο Σινσινάτι και στη Χάιντενβέργη. Ενώ τώρα εργάζεται ως ερευνητής στο Κέντρο Έρευνα της Αρχαιότητας στην Ακαδημία Αθηνών, στον κλάδο της προϊστορικής αρχαιολογίας. Και το τρέχον ερευνητικό πρόγραμμα ασχολείται με την Ακρόπολη της Βραβώνας κατά τη δεύτερη χιλιετία. Και όπως όλοι ξέρουμε, η Βραβώνα είναι πολύ γνωστή για τα κλασικά, αλλά για τα προϊστορικά. Θα ακούσουμε τον Κώστα τώρα. Κώστα, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Εύη, για τα ευγενικά σου λόγια και ευχαριστώ πολύ τον ΕΓΕ για την πρόσκληση, καθώς και το Σουηδικό Ινστιτούτο για την φιλοξενία. Και πρωτού αρχίσω, θα ήθελα και από αυτή τη θέση πάλι να ευχαριστήσω την Αρχαιολογική Εταιρεία και τον Γενικό Γραμματέα της Αρχαιολογικής Εταιρείας και Ακαδημαϊκό κύριο Πετράκο, που με εμπιστεύτηκε αυτό το υλικό από τη Βραβρώνα και φυσικά τη Β' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για τη φιλοξενία στο Μουσείο Βραβρώνας. Θα αρχίσουμε λίγο με την Αττική. Αυτός είναι ένας παλιός χάρτης του Solders από τη δεκαετία του 30, Σουηδού, ο οποίος έχει εδώ πέρα την Αττική. Σε αυτό εδώ, πάνω, okay. Λοιπόν, ο οποίος έχει χωρίσει σε διάφορους τομείς την Αττική, ανάλογα με βάση την οθέτηση των βουνών. Λοιπόν, ο πρώτος είναι φυσικά το πεδίο, ο δεύτερος τομέας είναι η Μεσογεία, που μας ενδιαφέρει σήμερα. Ο τρίτος είναι η Λαβριωτική, πολύ πλούσια σε μέταλλο, κυρίως ασίμι και άργυρο. Ο τέταρτος είναι η Μαραθωνία και πάνω η περιοχή Βορειοανατολική Αττική, Άφηδενα και Ραμνούς. Ο πέμπτος είναι το Θριάσιο πεδίο, η Ελευσίνα. Και ο έκτος είναι η Σαλαμίνα. Η Ακρόπολη Βραβρώνας, που μας ενδιαφέρει, βρίσκεται στην ανατολικό άκρο της Αττικής, περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά από το Μαρκόπουλο και περίπου ανάμεσα από τις άλλες αραφενίδες, δηλαδή τη σημερινή Λούτσα και το Πόρτο Ράφτη, τις Αρχές Πρασιές. Εδώ πέρα βλέπουμε αυτό δεν δείχνει και πολύ καλά. Εδώ είναι ο δρεπανοειδής αυτός λόφος. Έχει το σχήμα ημισελήνος με τις Βραβρώνας. Εδώ έχει ύψος 46 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και στις πρόποδες του, εδώ στα βόρειο-δυτικά, είναι το περίφημο Ιερό της Αρτέμιδος.
Εδώ ανατολικά βρίσκεται μια λοφοσυρά που η μεγαλύτερη είναι το Γκούρι Μπάρντο εδώ πέρα στο, που έχει 137 μέτρα ύψος και λειτουργούσε σίγουρα σαν το ποτητήριο εκείνη την εποχή. Έτυχε πάρα πολύ καλή θέα προς το Αιγαίο και τις Κυκλάδες. Εδώ πέρα πάλι σε ένα πιο πρόσφατο χάρτη βλέπουμε εδώ που είναι με α είναι η προϊστορική Ακρόπολη, τα σημεία, τα Μυκηναϊκά και τα Μεσολαδικά ερείπια. Εδώ με το Σ είναι ο χώρος του μουσείου, ο χώρος του σημερινού μουσείου που έχουν βρεθεί και εδώ Μεσολαδικά και Μυκηναϊκά. Ο Σ είναι το Ιερό της Αρτέμιδος και αυτός είναι ο Ερασίνος, ο ποταμός, ο οποίος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην τοπογραφία της περιοχής, διότι η περιοχή αυτή είναι γεμάτη, έχει πάρα πολύ νερό, δηλαδή έχει ύδατα τα οποία αναβλύζουν από κάτω και τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια ή ένα από εδώ και από εκεί δημιουργώντας διάφορες κρίνες. Και με αυτόν τον τρόπο υπερχυλίζεται ο Ερασίνος, δημιουργούνται προσχώσεις και ύστερα και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ο χώρος πλημμυρίζει. Έτσι κάπως πρέπει να έγινε, χωρίς να ξέρουμε πολύ ακριβώς, αλλά πρέπει να δημιουργήθηκε ο Βάλτος εδώ πέρα, ο οποίος στην αρχαιότητα δεν υπήρχε, θα ήταν κάπως έτσι όπως εδώ. Δηλαδή, στην προϊστορική εποχή πρέπει να ήταν δηλαδή, ένας μυχός πολύ καλά προστατευμένος, στην οποία θα μπορούσε να χρησιμεύει σαν κυροβολείο για πλοία. Είναι ένα πολύ καλό ασφαλές λιμάνι δηλαδή. Ο χώρος δηλαδή έχει πάρα πολύ, έχει πολύ στρατηγική θέση και έχει όλες τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για κατοικία, αφού έχει ελέγχει, δηλαδή, βρίσκεται σε ασφαλή θέση, μπορούν να έρχονται πλοία στο εσωτερικό του μυχού, έχει, βλέπει προς την Εύβοια και έχει πάρα πολλά νερά που είναι απαραίτητα άρδη για την άρδευση των καλλιεργιών αλλά και για να πίνουν οι άνθρωποι και φυσικά κοντά στη θάλασσα, άρα όσον αφορά την οικονομία η αλιεία όπως είναι ευνόητο έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δυτικά του χώρου αυτού υπάρχει και εδώ βλέπουμε μια παλιά φωτογραφία το ημισελινοειδές αυτό λόφο και πώς κοιτάζει, ας πούμε, προς τη θάλασσα. Είμαστε τώρα προς το βορρά, κοιτάμε προς τα νότια. Αυτή μια πιο πρόσφατη φωτογραφία. Είμαστε πάνω στην Ακρόπολη και κοιτάζουμε προς τον όρμο της Βραώνας. Και εδώ είναι ο Βάλτος. Μια άλλη φωτογραφία που βλέπουμε εδώ πέρα τα νερά του Ερασίνου. Ο Ερασίνος πηγάζει από τον Ημιτό, τον οποίο βλέπουμε στο αριστερό μας χέρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χώρος, δηλαδή, τη μεγάλη πεδιάδα, δηλαδή, την κοιλάδα που απλώνεται και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το πράγμα για την οικονομία της περιοχής. Όπως υπόθηκε ήδη από την Εύη και όπως όλοι μας γνωρίζουμε, ο χώρος αυτός είναι περίφημος όχι τόσο για τα προϊστορικά, τα οποία είναι σχεδόν άγνωστα, αλλά για το ότι υπήρξε το μέρος όπου ήταν ένα πάρα πολύ, ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαιότητας, το Ιερό της Αρτέμιδος, το Ιερό της Αρτέμιδος Βραβρονίας. Που έχει πάρει και το όνομα του από τη Βραβρών, από το χώρο αυτό. Την ανακάλυψη, τη σημασία αυτού του ιερού, όπως και γενικά τη σημασία που έχει για την κατανόηση της λατρείας της Αττικής, τη λατρεία της Αρτέμιδος στην Αττική και γενικώς, την οφείλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, τον αρχαιολόγο τον Ιωάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος το ανέσκαψε από τη τέλη δεκαετία 40 και δεκαετία του 50 και έφερε στο φως πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Τα οποία μας δώσαν να καταλάβουμε ποια ήταν η χρήση, η σημασία της μεγάλης αυτής θεάς. Γιατί μέχρι τότε τα ξέραμε κυρίως μέσα από τις γραπτές πηγές, από το Λυσιστράτη και από άλλα, αλλά τότε με τα ευρήματα αυτά, κυρίως μέσα από τα πάρα πολλά μικρά γαλματίδια αυτά των νέων, των μικρών, των αγοριών και των κοριτσιών, φάνηκε ότι η θεότητα αυτή ήταν κάτι σαν ήταν κουροτρόφος, είχε υπό τη σκέπη της κυρίως τις διάφορες τελετές, τελετουργίες, διαβατήριες τελετουργίες που γινόντουσαν ώστε για να εορταστεί και για να σφραγιστεί, να σηματοδοτηθεί το πέρασμα από τη μια ηλικιακή κατηγορία σε μια άλλη, δηλαδή από τα παιδιά στους εφήβους ή στους ενήλικες. Και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά εδώ, προς την αφιέρωση αυτών εδώ των παιδικών αγαλμάτων, αλλά και από τα αναθηματικά ανάγλυφα που φαίνονται και παιδιά και μάλιστα διάφορες ηλικίες να κατευθύνονται προς την καθισμένη θεότητα και φυσικά με τους πολύ γνωστούς κρατηρίσκους όπου φαίνονται, δηλαδή εδώ πέρα υπάρχουν μόνο κυρίως σε Ιερά Αρτέμιδος και Νυμφών και φαίνονται κορίτσια
νεαρά και νεαρές γυναίκες να χορεύουν και γύρω από βωμούς και πολλές άλλες παραστάσεις που έχουν να κάνουν με την νεότητα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το τι έχει βρεθεί με την ιστορία λίγο της έρευνας πάνω στο χώρο αυτό. Δηλαδή, η έρευνα ξεκίνησε το 1948 ή μάλλον καλύτερα, πρώτος ήταν ο Βαλέριο Στάις, το 1893-1894, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει κάποιες έρευνες ανασκαφικές πάνω στην Ακρόπολη. Αυτό ξέρουμε από έμεσες πηγές. Το 1948 ξεκινάει ο Παπαδημητρίου εδώ πέρα και το 1950 δημοσιεύεται μια αναφορά από τον Δημήτριο Θεοχάρη, ο οποίος ήταν ο προϊστορικός αρχαιολόγος της εποχής για την Αττική, ήταν επιμελητής αρχαιοτήτων τότε και δημοσιεύει κάποια όστρακα, αρκετά όστρακα δηλαδή, από της πρωτολαδικής και της μεσολαδικής εποχής. Ο Θεοχάρης αναφέρει, καταρχήν όπως βλέπουμε εδώ, μερικά χαρακτηριστικά πρωτολαδικά δύο με το σχήμα ΤΑΦ και ΕΣΟΝΕΒΟΝΤΑ ΧΥΛΗ, και αυτό είναι τυπικό για την Αττική, πρωτολαδικό δύο. Και επίσης ανέφερε πάρα πολλές σαλτσιέρες. Σαλτσιέρας γνωστό είναι το light motif, ας πούμε, της πρωτολαδικής 2. Ο χώρος λοιπόν, η Ακρόπολη ήταν κατοικημένη κατά την πρωτολαδική 2 και κατά τη μεσολαδική εποχή, όπως έδειξε ο Θεοχάρης. Και μετά, λίγα χρόνια αργότερα, το 1955 και κυρίως το 1956, πάνω στην κορυφή του λόφου, έσκαψε ο Παπαδημητρίου. Είχε δηλαδή ένα συνεργείο που δούλευε και εκεί παράλληλα με τις ανασκαφές που έκανε τότε για το ιερό της Αρτέμιδος, που βρισκόταν στους βορειοδυτικούς πρόποδες. Και ο Παπαδημητρίου, εδώ βλέπουμε από την αρχή, πώς δηλαδή ήταν η επιπεδωμένη επιφάνεια του πλατώματος, δηλαδή πώς είναι ο λόφος, πάνω να το δούμε μετά στο χάρτη, δημιουργεί ένα πλάτωμα το οποίο έχει 100-150 μέτρα μήκος και γύρω στα 10-15 μέτρα πλάτος. Ένα εμβαδό δηλαδή, γύρω στα, ο Παπαδημητρίου υπολογίζει 800 έως 1000 τετραγωνικά μέτρα. Και σε κάποια από αυτά, ξεκίνησε αυτά τα σημεία που φαινόντουσαν κάποιοι τείχοι, άρχισε το 1955 για μια-δύο μέρες, αλλά κυρίως το 1956 να καθαρίζει το χώρο. Και τότε βρήκε αυτό που ονόμασε μεσολαδική οικία, το οποίο ήταν μάλιστα ένα δωμάτιο μεγάλο, ένα κτίσμα, το οποίο ο τείχος έφτανε σε ένα ύψος πάνω από 2 μέτρα. Και από τα όστρακα τα οποία βρήκε, τη χαρακτήρισε αμέσως μεσολαδική. Αυτό ήταν ένα σημαντικό έβριμα εκείνης εποχής. Και το δεύτερο σημαντικό έβριμα ήταν ένας τείχος ισχυρός, ο οποίος ήταν ακριβώς μπροστά από αυτή την οικία και ο οποίος ήταν... νόμιζε ότι ήταν οχυρωματικός, τελικά κατέληξε ότι ήταν αναλυματικός. Είχε περίπου 1-20 μέτρα πάχος. Βρήκε σε διάφορα σημεία αυτών, αλλά κυρίως ήταν μπροστά ακριβώς από τη μεσολαδική οικία και λειτουργούσε σαν ανάλυμα για να δώσει σταθερότητα, να συγκρατήσει δηλαδή τα χώματα του ανδύρου, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν οι άλλοι πάνω στο χώρο αυτό. Ήταν κατοφερικός. Επίσης βρήκε ένα μικρό ταφίσκο μεσολαδικών χρόνων, με νήπιο μέσα, όπως αναφέρει, ένα βρεφικό μάλλον τάφο, και ανέφερε επίσης και απεικόνισε ένα τμήμα από ένα κυκλόπιο, ένα προϊστορικό τείχος, κυκλόπιο χαρακτήρα, όπως ανέφερε, που βρισκόταν στα νότιο-ανατολικά του λόφου, δηλαδή όχι βορείως, όπως ήταν το αλυματικός, αλλά στα νότια. Τον οποίο τείχο και αυτόν τον θεώρησε και αυτόν μεσολαδικό. Από εκείνη την εποχή, από το 1955-56, εντάξει, τα σταμάτησε ο θάνατος του Παπαδημητρίου. Με τη βραβεία ασχολήθηκε πάλι ο Τζακ Ντέιβις το 1977, ο οποίος δημοσίευσε κάποια όστρακα, τα οποία βρισκόταν από το λόφο της Ακρόπολης στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, ο οποίος έδειξε το 1977 στα ανάλεκτα ότι τα όστρακα αυτά είχαν, δηλαδή, ότι ο χώρος είχε σχέση κυρίως με τις Κυκλάδες και με την Αίγινα. Αυτό μέσα από την κεραμική, και ήταν τα χρονολόγηση στην Ιστορολαδική 1 και στην Ιστορολαδική 2. Μετά το 1977, πάλι το 1999, η τότε επιμελήτρια και υπεύθυνη για το χώρο, η Κλέρ Ευστρατίου, η προραχαμένη Κλέρ Ευστρατίου, άρχισε πάλι να δουλεύει πάνω στο χώρο αυτό, ξεκινώντας αυτό που είχε ξεκινήσει παλιά ο Παπαδημητρίου, να κάνει κάποιες έρευνες, ξεκινώντας με τον καθαρισμό. Δηλαδή, αυτή η Ευστρατίου έκανε ουσιαστικά τρεις ανασκαφικές περιόδους, δούλεψε πάνω στο λόφο της Βραβρώνας. Ο ένας το 1969, όπου έκανε
καθαρισμούς και προσπάθησε να βρει τις τομές που είχε βρει τότε, διανοίξει τότε ο Παπαδημητρίου. Και στο δεύτερο έκανε δοκιμαστική τομή και στον τρίτο έκανε κάποιες μετρήσεις. Στον πρώτο λοιπόν βρήκε αμέσως καθάρισε. Εδώ βλέπουμε πώς φερόταν αυτό την εποχή που το καθάρισε η Ευστρατούλα το 1999 και αμέσως βρήκε από τους καθαρισμούς, βλέπετε εδώ πέρα, κυκλαδικά, πρώιμα μυκηναϊκά, γεννήτικα όστρακα, ας πούμε, της πρώιμης μυκηναϊκής περίοδου και της, δηλαδή, και της εποχής των Λακωειδών τάφων. Τη δεύτερη χρονιά, το 2000, η Ευστρατείου άνοιξε μια, όπως λέει, δοκιμαστική τομή. Τη δοκιμαστική τομή αυτή την άνοιξε, αφού κατάλαβε πρώτα πού είχε σκάψει ο Παπαδημητρίου και το εντόπισε στο χώρο, στον Κάναβο, ακριβώς στα δυτικά του χώρου που είχε σκάψει ο Παπαδημητρίου, άνοιξε αυτή την τομή, που είναι περίπου, όπως βλέπετε εδώ γύρω, περίπου στο 2x2. Αυτός εδώ ο τείχος είναι ο τείχος του αναλυματικός. Λοιπόν, η Ευστρατείου κατέληξε ότι, ότι αυτό ενώνεται κατά κάποιο τρόπο με τον τοίχο τον αναλυματικό, δηλαδή ήταν πάρα πολύ κοντά, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο διαχωριστικό ανάμεσά τους και βρήκε επίσης ένα λιθόστρωτο, το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα και, αυτό εδώ, ναι, αυτή εδώ, και κάποια όστρακα πάλι, τα οποία ήταν πάλι της ίδιας περίοδου. Τα οποία, όπως λέει μέσα, τα έβαλε στις σακούλες και είχαν με την ένδειξη καθαρισμός τείχων. Λοιπόν, αυτά είναι τα όστρακα τα οποία δημοσίευσε στα πρακτικά, τα οποία κινούνται όλα, βλέπετε χρονολογικά, από την ιστορολαδική 2α, δηλαδή έχουμε ανακτορικού ρυθμού πολύ καλής ποιότητας όστρακα, βλέπετε αυτό το σκύφο εδώ της 3β2, μέχρι ας πούμε την εποχή του τέλους της ανακτορικής περίοδου. Λοιπόν, αυτός ο καθαρισμός που είχε κάνει ο τελικός το 2001, αυτός είναι ο αναλυματικός τείχος. Αυτή εδώ πέρα είναι η περιοχή που είχε σκάψει ο Παπαδημητρίου και εδώ πίσω, πιο πίσω πρέπει να φανταστούμε ότι είναι η έρευνα σε Ευστρατείου, η δοκιμαστική τομή. Η Ευστρατείου δημοσίευσε το 2001 και αυτό είναι εδώ το χάρτη, αυτό το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, όπου δείχνει καταρχήν τον τείχο αυτό. Αυτός είναι ο αναλυματικός τείχος, έχει ένα μήκος 168 μέτρων. Έχει κλείνει στα νότια, εδώ πέρα από μια και την άλλη πλευρά, έχει με αυτούς οι δύο τους βραχίονες, οι οποίοι, όπως λέει, λαξεύτηκαν αυτοί εδώ ακριβώς πάνω στο βράχο. Και έχει λοιπόν και εντόπισε εδώ πέρα, δηλαδή έβαλε πάνω στο χάρτη το πού ήταν οι τομές του Παπαδημητρίου. Αυτό εδώ πέρα, εδώ είναι, αυτή είναι η μεσολαδική οικία που είχε βρει ο Παπαδημητρίου. Εδώ πέρα μπροστά δημιουργείται ένα κάτι σαν είσοδος μπροστά σε αυτόν τον αναλυματικό τείχο, το οποίο η Ευστρατείου ήταν και ανήκει και αυτό σε μεσολαβική οικία, κάτι που δεν φαίνεται ακριβώς μέσα από τα μερολογία του Παπαδημητρίου. Αυτός ο τείχος είναι υστερότερος, γιατί πατάει πάνω σε, αυτό εδώ σε αυτή εδώ την κατασκευή, και αυτό που έσκαψε η Ευστρατείου είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ. Δηλαδή βλέπετε ότι όλο αυτό το οποίο σκάφτηκε είναι γύρω στα 15 μέτρα μήκος. Και φανταστείτε δηλαδή και ένα πολύ μικρό ποστό, δηλαδή φανταστείτε ότι όλο αυτό, επειδή αναφέρουν και οι δύο ανασκαφείς, ότι ήταν γεμάτο, ότι υπήρχε μια από τείχους, γκάρσιους και από εδώ και πάνω και κάτω, ότι όλος ο χώρος αυτός υπάρχει μια πολύ πυκνή δόμηση. Δηλαδή πρέπει να είναι κανονικά αυτός ο χώρος να είναι γεμάτος, έτσι με μυκηναϊκά ή μεσολαδικά. Λοιπόν, αυτό που σκάφτηκε λοιπόν, για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι μόνο αυτή εδώ η περιοχή, η οποία όπως βλέπετε είναι πολύ λιγότερο από το 10% του όλου. Όλης αυτής της ζώνης, ας πούμε. Και αυτά είναι πάλι που δημοσίευσε, τα δείχνω τώρα η Ευστρατείου, που τα βρήκε τότε πάνω στους καθαρισμούς της, μια λίθινη μήτρα για τη χύτευση χάλκινων εγχειριδίων. Λοιπόν, και μετά το 2006, όταν εγώ πήρα το... από την αρχαιολογική εταιρεία, τότε ξεκίνησα την μελέτη για το υλικό αυτό. Είχα πάει στο Μουσείο Βαρβούνας και είχα κοιτάξει τα καρτελάκια και μαζί με τα ημερολόγια του Παπαδημητρίου προσπάθησα, από την αρχαιολογική εταιρεία προσπάθησα να βρω κάποια context, κάποιες συνάφειες, ώστε να βγει κάποια άκρη χρονολογική από όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό δημοσιεύτηκε στα μεσολαδικά του 2010 και χώρισα τέσσερα context με βάση τα ημερολόγια και τις ενδείξεις. Αυτό το πρώτο το πάνω, και
όλα αλλά βασικά είναι στην ισορλαδική ένα. Άλλα λίγο πρεμότερα, άλλα λίγο υστερότερα. Τουλάχιστον έτσι τα είχα δει εγώ τότε. Τώρα μπορεί κάποια από αυτά να είναι λίγο και πιο ύστερα ακόμη, όπως το βλέπω. Αλλά σημασία έχει ότι αυτά είναι, ανήκουν σε συνάφειες, δηλαδή συνδέονται με κάποια αρχιτεκτονήματα όλα. Ας πούμε, τα πάνω όστρακα συνδέονται με, μάλλον καλύτερα έξω από κάτω, τα κάτω αυτά εδώ βρέθηκαν μέσα στη Μεσολαδική οικία, επειδή είναι μάλλον τα αρχαιότερα, στη Μεσολαδική οικία, σε αυτό που ο Παπαδημητρίου ονομάζει μεταξύ πρώτου Μεσολαδικού και δεύτερου Μεσολαδικού δαπέδου. Μέσα στη Μεσολαδική οικία ο Παπαδημητρίου βρήκε τρία δάπεδα. Το πάνω ήταν, το αναφέρει ανώτατο, το ανώτερο το λέει Μικυναϊκό, το δεύτερο το λέει πρώτο Μεσολαδικό και το τρίτο πρώτο Μεσολαδικό, δεύτερο Μεσολαδικό. Μεταξύ των δύο Μεσολαδικών βρέθηκαν αυτά, όπως τα λέει Μεσολαδικά, τα οποία επειδή δεν είχαν καθόλου μικυναϊκή κεραμική διακοσμημένη, έχουν αυτά, βλέπετε εδώ τα Αιγινήτικα. Και εδώ πέρα αυτό το περίεργο αγγείο, το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα και το οποίο είχε ένα σχήμα το οποίο κατά τη γνώμη μου μιμείται μινωικά, αν και το wear του, η κατηγορία του είναι, μοιάζει πολύ με τα κόκκινα αυτά της Σκαίας, έχει πάρα πολύ μήκα και χοντροειδή. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα, τεπέθεσα εγώ τότε ότι είναι κάπως σε μια πρώιμη φάση της Ιστορλαδικής 1. Αυτά εδώ πέρα, τέλος κάπως Ιστορλαδικής 1, που βρίσκονται, αυτά βρήκαν από τον καθαρισμό του αναλυματικού, του βόρειο αναλυματικού τείχου. Και αυτά εδώ πέρα προέρχονται από μια τομή, από κάτι τομές, αν έχω καταλάβει τελικώς καλά από τα ημερολόγια του Παπαδημητρίου, περίπου στα νότια του δωματίου, του μεσολαδικού δωματίου, βρέθηκε μια περιοχή που ήταν άθικτη κάπως και ο Παπαδημητρίου χώρισε συνολικά 8 στρώματα, έτσι λέει στα ημερολόγια του. Και εγώ πήρα τότε, είχα δει στο μουσείο τις ενδείξεις, αυτό είναι από το 3ο και αυτό είναι από το 8ο. Και αυτό το 8ο που λογικά είναι το κατώτερο, το οποίο το λέει κάτω από το 7ο και κοντά σε μια, αναφέρει μέσα εκεί που μεταξύ των πίθων με κλίμακες μάλιστα, εκεί βρέθηκαν αυτά τα όστρακα, τα οποία πάλι μου φαίνονται τις εποχές με αυτά, δηλαδή κάπως πρώιμα ιστορολαδικά ένα, και βλέπω και εδώ πάλι οι γεννήτικα κυριαρχούν, και αυτό που ήταν πάνω-πάνω πιο πολύ το βάλα ύστερο ιστορολαδικό, θα μπορούσαμε να το βάλουμε και ιστορολαδικό 2α. Λοιπόν, αυτά είναι τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα. Γιατί Βραώνα, τώρα θα κλείσω λίγο αυτή την εποπτική έτσι, εικόνα, προσθέτοντας κάποια στοιχεία από το μουσείο της Βραβρώνας, τα οποία υπάρχουν και εκτίθενται σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν, ο Παπαδημητρίου δεν βρήκε μόνο πρωτολαδικά, βρήκε και νεολιθικά πάνω στο λόφο. Η κυρία Παντελίδου, η καθηγήτρια κυρία Παντελίδου, η οποία ήδη στο βιβλίο της από το 1997, η Νεολιθική Αττική, είχε σημειώσει ότι τα όστρακα αυτά, τα νεολιθικά, χρονολογούνται στη μέση και στη νεότερη νεολιθική περίοδο. Δηλαδή, ο λόφος ξεκινάει, η κατοίκηση του λόφου, από τη μέση νεολιθική περίοδο. Στο μουσείο τώρα υπάρχουν αυτά εδώ, αυτά που βλέπετε πάνω, είναι αυτά τα λεγόμενα cheese pots, είναι πολύ χαρακτηριστικά του χαλκολιθικού πολιτισμού ή τελικής νεολιθικής, δηλαδή της τέταρτης και της αρχής τρίτης χιλιετίας, που έχουν πάντα αυτό χαρακτηριστικές τρύπες στα χείλη. Και εδώ δείχνω, για παράδειγμα, από τον πολιτισμό αυτό της Κεφάλας, πώς είναι από την Γκαία, δηλαδή πώς έχουμε παρόμοια τέτοια αγγεία. Επίσης, πάλι στο μουσείο βρίσκονται αυτά τα αγγεία, τα οποία έχουν αποτυπώματα ψάδας, ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Γκαία, στη χαλκολιθική περίοδο. Και αυτά τα γνωστά σε όλους, ας πούμε, κυκλαδικά, ή κυκλαδίζοντα ειδόλια, τα οποία είναι στο πρωτοκυκλαδικά ειδόλια. Αυτό είναι του τύπου σπεδού από το μόνιμο νεκροταφείο της Νάξου, η παραλλαγή αυτή με τα διπλωμένα χέρια. Και αυτό ένα σχηματικό ειδόλιο, βλέπετε που το στέλεχος είναι πολύ πιο ψηλό από το κάτω μέρος. Και αυτό έχει μια το σπατουλόμορφο, όπως το λέει η Πέγκη Σωτηρακοπούλου, το σπαθιδόσχημο. Πάντως αυτό μπορούσε να είναι και πρωτοκυκλαδικό 1 ή πρωτοκυκλαδικό 2. Πάντως φέρονται οι σχέσεις με τις Κυκλάδες. Πρωτοκυκλαδικά, πρωτολαδικά 3 και μεσολαδικά 1 και κυρίως πρωτολαδικά 3 δεν μου είναι τουλάχιστον εμένα γνωστά από όσα έχω δει μέχρι τώρα. Γιατί αυτό, όταν λέω πρωτοκυκλαδικά, πρωτολαδικά 3, εννοώ αυτό του πολιτισμού Λευκαντή 1. Δηλαδή αυτά ούζο καπς και όλα αυτά που ξέρουμε πάντα τυπικά για την πρωτολαδική 3, ή όπως είναι γνωστά στην Αττική από τη Ραφίνα, από τους Βόδρους της οικίας Β, ή από το Θωρικό, από το Mind 3. Τέτοια δεν υπάρχουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Πρώιμο μεσολαδικό είναι αυτός ο πτηνόσχημος ασκός, το λεγόμενο Duck Wazes. Αυτά τα έχει μαζέψει όλα ο Ράτερ σε ένα άρθρο του 1985 στο Temple University Aegean Symposium και έχει καταλήξει ότι είναι όλα της πρώιμης
μεσολαδικής περίοδου, δηλαδή όταν είναι πρώην, εννοούμε ή μεσολαδική 1 ή μεσολαδική 2, και έχουν σχέση, είναι prestige items, δηλαδή έχουν αντικείμενα γοήτρου και περίχαν κάτι έτσι, liquids, έτσι, πολύ σημαντικά, κάτι ήταν σημαντικό δηλαδή. Και πρέπει να θεωρηθούν, ας πούμε, ότι όπου βρίσκονται αυτά, και βρίσκονται όχι μόνο στην Βραδούνα, έχουν βρεθεί και στην Αθήνα, έχουν βρεθεί και στο Βράνα, σχετίζονται, ας πούμε, με την, την άρχουσα τάξη της εποχής, ας το πούμε. Αυτά, λοιπόν, μέχρι τη Μεσολαδική 2, και αρχίζουμε τώρα να μπούμε λίγο στα καινούργια, το τι προσφέρει τώρα η νέα έρευνα πάνω σε αυτά που ήδη ξέρουμε. Επαναλαμβάνω ότι, λοιπόν, θα ξεκινήσω ξεκινώντας με δύο πράγματα. Πρώτον, με τα όσα ξέρουμε από τα ημερολόγια του Παπαδημητρίου, κυρίως του Παπαδημητρίου, γιατί τα ημερολόγια της Ευστρατείου, τι βρίσκονται και τα δύο στο αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας, αναφέρονται κυρίως στην δοκιμαστική τομή που έγινε εδώ πέρα και και στους καθαρισμούς. Ενώ ο Παπαδημητρίου λέει πιο πολλά πράγματα, κυρίως για αυτήν εδώ το χώρο, που είναι ο πιο σημαντικός και έχουν βρεθεί όλα τα περισσότερα, δηλαδή, από τα υγεία που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτός είναι το νούμερο 2, είναι ο μεγάλος αναλυματικός τείχος, το νούμερο 1 είναι η μεσολαδική οικία, το νούμερο 3 είναι η δοκιμαστική τομή της Ευστρατείου, και εδώ πέρα είναι μια άλλη μυκηναϊκή οικία, την οποία θα τη δούμε στο ημερολόγιο. Λοιπόν, αυτό είναι το μερολόγιο από το σκαρίφημα από το μερολόγιο του Παπαδημητρίου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε πολύ ολοκληρωμένες κατόψεις και να βγάλουμε μια εικόνα έτσι πολύ καλή. Αλλά τέλος πάντων, αυτό έχουμε και από εδώ προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Αυτό είναι το σκαρίφημα του Παπαδημητρίου, και έχω βάλει εδώ πέρα δίπλα την δοκιμαστική τομή της Ευστρατείου. Γιατί ουσιαστικά έτσι είναι. Δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι στο ίδιο, το έχω βάλει στην ίδια κλίμακα περίπου. Αυτό εδώ είναι ο αναλυματικός τείχος, εδώ πέρα πάνω. Λοιπόν, εδώ, αυτή όταν λέμε, η μεσολαδική οικία για την οποία αναφερόμαστε όλη την ώρα, είναι αυτό εδώ, αυτό το τετράπλευρο, αν είναι τετράπλευρο τελικά, κτίριο. Το οποίο εδώ μέσα βρέθηκαν τρία δάπεδα. Αυτά εδώ πέρα, τρία δάπεδα τα οποία δεν μιλήσαμε. Ο μεσολαδικός τάφος, ο μικρός, πρέπει να βρέθηκε εδώ ανατολικά. Αυτό που βλέπετε εδώ στρογγυλό είναι ένας λάκκος, τον οποίο τον είχαν περάσει αρχικά για θολωτό τάφο, αλλά ήταν τελικά, όπως αποδείχθηκε, όπως το είπαν, λένε, η τρύπα της Αλεπούς. Είχε κάνει μια μεγάλη, είχε αναμοχλεύσει τα χώματα και είχε μπερδέψει τα αγγεία, τα είχε φέρει τα πάνω κάτω, και εδώ έχουν βρεθεί πάρα πολύ σημαντικά, έτσι, ευρήματα. Και εδώ, δηλαδή, αυτά είναι τα πράγματα που έχουν βρεθεί, πρέπει να είναι η πιο σημαντική, ας το πούμε, περιοχή. Αυτό εδώ πέρα είναι όλο φυσικός βράχος. Μετά υπάρχει μια άλλη οικία, η οποία πρέπει να είναι μάλλον πάλι τετράπλευρη, αυτή την οποία αναφέρεται ως μυκηναϊκή οικία ή ως μυκηναϊκό δωμάτιο, η οποία είναι αυτή εδώ, πάλι λίγο μικρότερη. Και υπάρχει ανάμεσά τους, η οποία εδώ βρέθηκαν πάλι επίσης τρία δάπεδα, όμως τα αναφέρει ο Παπαδημητρίου ως μυκηναϊκά. Λοιπόν, και εδώ ο χώρος ανάμεσά τους είναι γεμάτος από λιθοροπές και από πλίνθους, που σημαίνει ότι προφανώς έχουν πέσει από τους τείχους, μάλλον. Οι λιθοροπές προφανώς ήταν η υποδομή και η πλίνθη πρέπει να ήταν μάλλον η ανοδομή των κτισμάτων. Και επίσης πάρα πολλά, τα οποία τα γράφει και ο Παπαδημητρίου, δεν φαίνεται τώρα εδώ στο slide, πύθη, παντού πύθη, 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 όλα αυτά είναι πύθη. Που σημαίνει ότι εφόσον μάλιστα και σε ένα... κάπου εδώ πέρα βρέθηκε, εδώ είναι η άλλη τομή με τις 8, σε αυτό το σημείο περίπου, βρέθηκε η τομή, κάπου εδώ πρέπει να το υποθέσουμε, ήταν η τομή με τις 8 στρώσεις αλλεπάλληλες. Στην κάτω στρώση γράφει σε καρτελάκι ότι βρέθηκαν κλίμακες μαζί με τους πύθους. Άρα, κάπου εδώ, προφανώς, λοιπόν, αυτό ήταν κάτι σαν αποθηκευτικός χώρος, κάτι σαν υπόγειο, όπου έφτανε κανείς με σκάλες κάτω, κάτι τέτοιο δηλαδή. Έχουμε, λοιπόν, ένα κτίριο, το οποίο λέγεται, το οποίο το αναφέρει ως δωμάτιο Α, ή το οποίο το αναφέρει και ως τομέα Α ή ως τομέα 1, το οποίο είναι μάλλον σαν χώρος διαμονής, ένα δεύτερο κτίριο που είναι πάλι ως χώρος διαμονής και ένας αποθηκευτικός χώρος στη μέση. Και αυτά είναι τα τρία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, για να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Λοιπόν, και αυτό είναι όλο αυτό το Παπαδημητρίου.
φαίνεται λίγο καλύτερα και ίσως και η λέξη πίθη φαίνεται. Να το που το γράφει εδώ, γιατί το γράφει παντού. Λοιπόν, τώρα, στο σημείο αυτό, όπως έπρεπε να ξεκινήσω από κάπου. Και από εκεί που ξεκίνησα, ήταν το σημείο που όταν κάνει την περιγραφή ο Παδημητρίου στα ημερολόγια, λέει ότι λίγο βορείως της Μεσολαδικής οικίας και νοτίως του τείχου του, εδώ του αναλυματικού, βρέθηκε εκεί κοντά, κατά την Αλεπότρυπα, βρέθηκε κέρνος. Βρέθηκε κέρνος. Και δίπλα του βρέθηκε ένας ασβεστολιθικό, μάλλον όχι, ένα αποασβεστοκονίαμα, ένα τεμάχιο αποασβεστοκονίαμα, λέει ίσως δαπέδου, και επίσης λέει κεραμική μεσολαδικού χαρακτήρα. Όλα αυτά βρέθηκαν εκεί πέρα. Τώρα, ο μόνος κέρνος ο οποίος υπάρχει εκεί πέρα είναι αυτός ο οποίος εκτίθεται και στο μουσείο. Είναι αυτός εδώ. Εκτίθεται. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένας κεντρικός άξονας, κάθετος, γύρω από τον οποίο είναι ενωμένα αυτά τα τέσσερα ημισφαιρικά κύπελα με τα εσωνεύοντα χείλη. Αυτό είναι ένας τύπος πολύ γνωστός, ξεκινάει στην Κρήτη από την Πρωτομηνοϊκή 1, υπάρχει στη Φυλακοπή της Μήλου. Σας δείχνω εδώ πέρα από τον πύργο, το ταφικό σπήλαιο, Πρωτομηνοϊκή 1. Σύμφωνα με την τυπολογία της Καραγιάννη, είναι ο τύπος 2-2. Ακριβώς αυτό που είπα, ξεκινάει από εκεί και φτάνει μέχρι τα ύστερα Μικυναϊκά. Ο τύπος λοιπόν είναι μινοϊκός. Τώρα, η χρονολόγηση μπορεί να μας τη δώσει κάπως η τυπολογία. Δηλαδή, ο τύπος αυτού του σκύφου, αυτού εδώ, του μισφαιρικού κυπέλου, απαντάται σχεδόν ακριβώς στην Αγία Ειρήνη της Σκαίας. Είναι το στην οική Α, η οποία κατά τους Κάμερ και Σκόφιλτ ανήκει στην πόλη 7. Υπάρχει όμως και λίγο στην 6, εμφανίζεται και στην 8. Αλλά κυρίως είναι στην πόλη 7, δηλαδή στο ρολαδική 2α. Οπότε, έχουμε λοιπόν μια ένδειξη ότι ο κέρνος ο οποίος αυτός βρέθηκε εκεί, στο σημείο κατά την Αλεπότρυπα, δηλαδή ελαφρά βορείως, ανάμεσα δηλαδή στον τοίχο τον αλληματικό και στη Μεσολαδική οικία, και χρονολογείται στην ιστορολαδική 2α. Και έχει μινοϊκές ρίζες. Τώρα, το μόνο αυτό που είπε ο Παδημητρίος ασβεστοκονίαμα, το μόνο που υπάρχει, το οποίο σχετικό είναι με αυτό το πράγμα, είναι αυτό εδώ το κομμάτι, το τεμάχι, το οποίο έχει περίπου 6,5 σε 7 εκατοστά ύψος. Και είναι ένα τεμάχιο, το οποίο αυτό δεν είναι ακριβώς ασβεστοκονίαμα, αλλά είναι από πυλό, από πολύ παχύς πυλός. Αυτό είναι από επίχρηστη τρυποδική τράπεζα. Και μάλιστα διακρίνεται εδώ πέρα και η διακόσμηση, πάνω στο παχύ λευκό, λευκοπράσινο έτσι, αυτοκονίαμα, και φαίνεται δηλαδή ότι έχει μια διπλή κυματοειδή γραμμή και μάλιστα κάτω κάνει αυτό το πράγμα το σταυρό, το οποίο το ξέρουν πολύ καλά και από την κεραμική, αλλά κυρίως από την τοιχογραφία, από τη μικρογραφική ζωφόρο της Σαντορίνης. Κάτι που στην κεραμική πάντα συμβολίζει συνήθως το νερό. Και πάνω, δηλαδή στο σημείο εδώ που ανεβαίνει, δηλαδή που κάνει το περιχύλωμα, είναι αυτό το μοτίβο κάτω που φαίνεται σαν βάτς, δηλαδή αυτό το που λέμε, δηλαδή το κρινοπάπυρο. Τώρα, ένα θέμα με αυτό το κομμάτι είναι ότι συνήθως αυτές οι τραπέζες είναι κυκλικές. Αυτή εδώ πέρα δείχνει να πηγαίνει συνέχεια ευθεία, δηλαδή να είναι κάτι σαν ορθογώνιο ή τετράπλευρο, κάτι ορθογώνιο. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση. Και δίνω ως παράδειγμα, δηλαδή ως παράλληλο αυτό από τη Σαντορίνη, από τη Δυτική Οικία, απλώς για το σχήμα μόνο. Βλέπετε πώς είναι εδώ ο πυρήνας του, πώς κάνει εδώ, ανεβαίνει πάνω και πώς είναι και το δικό μας εδώ από την Βραβρόνη. Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι πρόκειται περί τράπεζας, τρυποδικής τράπεζας. Τώρα, αυτές οι τράπεζες συνήθως θεωρούνται, ας πούμε, ότι έχουν τελετουργικό χαρακτήρα, ότι γινόντουσαν ανέθετα έβαζαν προσφορές πάνω σε αυτό, γι' αυτό και πολλές φορές συναντάμε και στη βιβλιογραφία ως τρυποδικές τράπεζες προσφορών. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Κρήτη η συνάφεια
κέρνου ή τουλάχιστον αν όχι κέρνου αυτού του σύνθετου τελετουργικού σκεύους, του πολλαπλού σκεύους με την τράπεζα είναι σύνηθες. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, ότι έχουμε μια δομική συγγένεια μεταξύ του τρόπου άσκησης λατρευτικών πράξεων στην Κρήτη και εδώ, κατά την ιστορομινοϊκή 1α ή την ιστορομινοϊκή 1β. 1 και 2 α εδώ, αντίστοιχα. Τι κεραμική βρέθηκε. Τώρα, στο Μουσείο της Βραβρώνας, αυτό το κομμάτι βρίσκεται στην ομάδα 7. Στην ομάδα 7. Η οποία ομάδα 7 γράφει επάνω ανασκαφή 1965, γράφει όμως και τέλος πάντων, δεν το έχω τώρα εδώ, αλλά γράφει ακριβώς την ημερομηνία. Είναι, νομίζω, είναι γύρω στις μεταξύ, είναι 31/8/1956. Δηλαδή πέφτει ακριβώς την ημερομηνία εκείνη που κάνει την αναφορά του και ο Παπαδημητρίου. Έχουμε λοιπόν πολλά στοιχεία που μας δείχνουν ότι πρόκειται για την ομάδα ευρημάτων, η οποία ανήκει μαζί με την τράπεζα και ανήκει μαζί με τον κέρνο. Λοιπόν, αν δούμε την κεραμική, η κεραμική είναι, καταρχήν υπάρχει ένα κομμάτι από ανακτορικό πιθανφορέα. Αυτός δεν είναι πολύ μεγάλος, δηλαδή οι ανακτορικοί πιθανφορείς συνήθως έχουν ένα πάχος 8 έως 12 εκατοστά. Αυτός εδώ έχει 7 εκατοστά. Δηλαδή, άμα ήταν λίγο πιο κάτω, θα ήταν απειώσιμος. The piriform jar. Τώρα αυτό είναι κάτι μεταξύ, δηλαδή κάτι υβριδιακό μάλλον, αλλά η διακόσμησή του δεν αφήνει καθόλου περιθώρια, ότι πρόκειται για ανακτορικού τύπου αγγείο. Εδώ ως παράλληλο σας δείχνω αυτό το ανακτορικό πιθανφορέα από τον κακόβατο, που έχουμε, δηλαδή έτσι πρέπει να το φανταστούμε, ότι έχουμε τρέχουσες σπήρες, οι οποίες βρίσκονται μία πάνω στην άλλη. Βλέπετε στον κακόβατο, δεν έχουμε, εδώ πέρα έχουμε γραμμές, οριζόντιες γραμμές. Κάτι όπως θα πω αυτό το αγγείο από την ανάληψη. Τώρα, αυτό το κομμάτι εδώ θα μπορούσε να είναι από το ρόμβο, κάτι σαν το ρόμβο αυτό. Όπως και αν έχει, αυτό είναι ένα ανακτορικού τύπου αγγείο, πιθανότατα ανακτορικός αμφορέας, ένας μικρός, έτσι γύρω στα 40 εκατοστά, 35-40 εκατοστά, αλλά με εξαιρετικής ποιότητας διακόσμηση, που παραπέμπει στα καλύτερα κομμάτια, όπως τα ξέρουμε από τον Κακόβατο και τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα της ιστορατικής 2α στην Πελοπόννησο. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να το σχήμα του, κάπως έτσι όπως είναι αυτός, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Αμέσως κερδίζουμε μια άλλη ένδειξη, ότι ο χώρος ήταν ένα, δηλαδή αυτά τα αγγεία δεν βρίσκονται οπουδήποτε. Όπου βρίσκονται ανακτορικοί πιθανφορείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένα κέντρο άσκησης τοπικής εξουσίας. Εδώ τα είχα μαζέψει όλα και το 2009 σε ένα συνέδριο στη Σπάρτη. Όλες αυτές τις θέσεις, τώρα πρέπει να προσθεθεί και αυτή εδώ, στη Βραβρώνα, δηλαδή είναι άλλη μία. Βλέπετε ότι είναι παντού στην νότια κεντρική Ελλάδα, στην νότια Πελοπόννησο, είναι παντού εδώ εκτός από την Αχαΐα. Συνεχίζουμε με τα άλλα ευρήματα. Τώρα είναι πάρα πολλά, πάνω από 50-60. Εγώ δίνω κάποια χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ένα απειώσιμο αμφορέα. Εγώ, με βάση, επειδή έχει αυτή τη στιγμή από τη μία και την άλλη πλευρά, το βάλει στο ραδικό 1. Δεν φαίνεται η τομή για να το ελέγξουμε, αλλά πηγαίνει έτσι. Έτσι και ανεβαίνει λίγο. Δηλαδή είναι απειώσιμο, piriform jar δηλαδή. Και αυτό εδώ πέρα είναι από γεφυρόστομο αμφορέα. Κάτι σαν τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω αν διακόσμηση είναι αυτή ακριβώς, αλλά δείχνει από κάτω να κάνει ένα τέτοιο πράγμα σαν αυτό τη ρακέτα δηλαδή αυτό. Αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι στο ένα. Πέρα από την καλής ποιότητας ανακτορική κεραμική, βρέθηκε και στην ομάδα 7 κεραμική του πολύχρωμου υπηρετικού τύπου, δείχνω δύο κρατήρες, έτσι πολύ καλής ποιότητας. Η κεραμική αυτό, polychrome mainland ware που λέμε, είναι πολύ η πολυτελής κεραμική. Έχουμε την κυρία Μαθηδάκη εδώ που έχει γράψει και διατριβή για αυτό το πράγμα, για αυτή την κατηγορία. Είναι
ουσιαστικά είναι δύο χρώματα, το μαύρο και το κόκκινο δηλαδή, που εναλλάσσονται. Και παλιότερα πιστεύαμε ότι είναι ανήκει στην ύστερη Μεσολαδική. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ανήκει στην Ιστρολαδική 1 και ίσως και στην Ιστρολαδική 2α ο ρυθμός αυτός. Και προέρχεται από την Βιωτία. Και για του λόγου του αληθές, εδώ βλέπετε αυτό το που είναι και leitmotiv της Βραβρώνας, δηλαδή αυτός ο αμφορέας πολύχρωμης κεραμικής, που δεν βρέθηκε πάνω στην Ακρόπολη, αλλά στις πρόποδες. Αυτό είναι μια φωτογραφία από το παλιό μουσείο, αυτή από το καινούριο μουσείο. Και εδώ σας δείχνω δηλαδή, από τον ερχομενό, ας πούμε, πώς είναι ανάλογα κομμάτια, ερχομενό της Βιωτίας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο, δηλαδή αυτή η μια συνάφεια. Δηλαδή όλα αυτά τα τελετουργικά σχήματα μαζί, δηλαδή ο κέρνος και, και η τράπεζα, μαζί με την κεραμική αυτή που το χρονολογούν εκεί στην Ιστολαδική 2α. Πάμε λίγο τώρα με βάση τα καρτελάκια να χρονολογήσουμε τα διάφορα δάπεδα του δαπέδου. Πρώτα τη χρονολογική κατασκευή στο δωματίο Α κατά τη δεύτερη φάση, δηλαδή ευρήματα από το λεγόμενο κάτω από το λεγόμενο πρώτο μεσολαδικό δάπεδο. Είναι αυτά τα οποία είχαμε δει στην αρχή. Τα δείχνω λίγο περισσότερα ευρήματα τώρα. Αυτό είναι το αγγείο στο οποίο αναφερθήκαμε αρχικά, ότι είναι μινοϊκό σχήμα. Δηλαδή δείχνει να μιμείται τέτοια αυτά τα αυτή τη φόρμα που υπάρχει, είναι γνωστή και από τη Φεστό και από την Γνωσό, από τους ιερούς αποθέτες, τα Temple Repositories. Και το ενδιαφέρον εδώ, όπως είπα πριν, μιμείται, δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα, υπάρχουν διαφορές, αλλά το σημαντικό, όπως ας πούμε και η κατηγορία η οποία δεν είναι μινοϊκή, είναι από την Γκαία κατά πάσα πιθανότητα, πάντως δεν είναι ούτε καν τοπική, μάλλον εισαγωγή από την Γκαία. Το ενδιαφέρον πέρα από το σχήμα είναι η παρουσία του μοτίβου του κρόκου. Εδώ σας δίνω τα Temple Repositories από το βιβλίο του Evans και εδώ πέρα είναι σε όλους μας γνωστό αυτή η θεότητα που κρατάει τα φίδια και εδώ πέρα πάλι ενδιαφέρον είναι ο κρόκος δηλαδή που κυριαρχεί εδώ σε αυτά τα ενδύματα τα οποία υπάρχουν πάλι εκεί μέσα. Ο κρόκος είναι πολύ γνωστός κυρίως από τους κροκοσυλλέκτερες, από τη γεωγραφία αυτή της Ξεστής Τρία και θεωρείται πλέον βέβαιο, δηλαδή είναι αποδεκτός από την πλειονότητα της έρευνας, ότι στην Ξεστή Τρία έχουμε πιάνω στα δωμάτια αυτά, δηλαδή στο πάνω δωμάτιο έχουμε αυτή τη τοιχογραφία, όπου έχουμε τις νεαρές κοπέλες, οι κροκοσυλλέκτερες, οι οποίες μαζεύουν τους κρόκους και τους βάζουν μέσα σε καλάθια, τους αδειάζουν εδώ πέρα στα καλάθια, από εκεί πάει ο πίθηκος, ο καράζος πίθηκος, ο οποίος είναι ο μεσάζοντας ανάμεσα στο θεϊκό και στο ανθρώπινο στοιχείο και τα δίνει, μεταφέρει και τα δίνει στην θεότητα, στην καθεστή αυτή θεότητα, η οποία είναι θεότητα λόγω του γρίπα και δεν το φαίνεται καλά, αλλά απλώνει το χέρι της και της το δίνει. Και εδώ βλέπετε μια άλλη, κρατάει πάνω το καλάθι. Δηλαδή η σημασία του κρόκου, έχουν γραφτεί και πάρα πολλά έργα για αυτό το πράγμα, για τον κρόκο, για τη σημασία του, για τη θεραπευτική του θεραπευτικές του και τις άλλες χρήσεις του. Σημασία έχει ότι αυτό εδώ πρέπει να... Αυτή η ηχογραφία είναι σε ένα context που έχει να κάνει με διαβατήρες τελετές κοριτσιών, γιατί ακριβώς από κάτω έχουν βρεθεί και άλλα αυτά, έχουν υποθεί από πολλούς, αλλά κυρίως επειδή υπάρχει ένα lustral bazen από κάτω, που δηλαδή είναι δεξαμενή καθαρμών. Έχουμε λοιπόν αυτήν την... τη συνδήλωση. Επίσης, πέρα από το, δηλαδή, στο context αυτό, κάτω από το πρώτο μεσολαδικό δάπεδο, βρέθηκε και αυτό το αγγείο, το οποίο ανήκει πάλι στο Polychrome Mainland, και αυτό. Δηλαδή, χρονολογούνται, εγώ θα έλεγα, εκεί στην Ιστορολαδική 1, σε κάποιο, πάντως όχι τελείως ύστερος της Ιστορολαδικής 1. Και αυτά τα οποία ήδη έχουν δημοσιευτεί στα μεσολαδικά, αυτά τα αγγεία διακρίνεται αυτό το τυπικό, ας πούμε, το οκτώσχημο, το μοτίβο, ας πούμε, της Αίγυρας και αυτό πάνω από διπλούς ομόκεντρους κύκλους και αυτό είναι από μαγειρικό σκεύασμα με χρυσή μήκα, δηλαδή γεννήτικο και αυτό.
Λοιπόν, οπότε θα έλεγα ότι δηλαδή έχουμε άκρες ενδείξεις ότι το πρώτο μεσολαδικό δάπεδο χρονολογείται στην Αστρολαδική 1. Δηλαδή, εννοώ το κτίριο το οποίο ανήκει στο δάπεδο αυτό κατασκευάστηκε κάποια στιγμή στην Αστρολαδική 1, όχι πολύ ύστερα, στη μέση ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν, κεραμική η οποία βρέθηκε στην τελευταία φάση, δηλαδή ευρήματα κάτω από το ανώτατο Μυκηναϊκό, δηλαδή στο πρώτο, πάνω-πάνω. Αλλά εδώ πέρα είναι πάρα πολλές κύλικες, γκόμπλετς, αυτό που λέμε. Στρολαδικής 2α, 2α, 2β, πάρα πολλά. Τέτοια είναι πάρα πολλές τέτοιες. Έχουν βρεθεί με αυτό, είναι η τυπική της στρολαδική 2α, με αυτή έχει αυτό το βαθούλωμα. Εδώ πέρα είναι πάρα πολλές τέτοιες και διάφορες κατηγορίες, γινήτικες κυρίως, και άλλες πολλές έντριπτες, burnished δηλαδή. Επίσης ένα στρολαδικό 2α κύπελο τύπου βαφιού, και πάρα πολλές τέτοια και rounded cups, ας πούμε, τέτοια τα οποία είναι έτσι έντριπτα πολύ, τα οποία θα μπορούσαν να είναι, θα μπορούσαν με το μάτι εμένα να μοιάζουν, θα μπορούσαν να είναι και αυτό που, που είχε εντοπίσει η Penelope Manjoy ως Acropolis Burnished Ware, αλλά αυτό εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Με το μάτι μου φαίνεται πάντως θα μπορούσαν κάμπος από αυτά να είναι. Άλλα τέτοια αργία και κρατήρες όπως αυτός εδώ, αυτός είναι από την εισαγωγή από την Αίγινα. Έχει το χαρακτηριστικό αυτό σταυρό και έχει πάρα πολύ χρυσή μίκα. Εδώ το βλέπετε σε σχέδιο και εδώ βλέπω να σας δείχνω ένα άλλο από τη δημοσίευση του Lidblom με τα σημάδια αυτά του κεραμαία, το οποίο βρέθηκε στη Λέρνα, Λέρνα 6, δηλαδή σε ιστορολαδικό 1, ιστορολαδικό 2 context, αλλά το Αγγείο είναι από την Αίγινα βέβαια. Και διάφορα άλλα τα οποία χρονολογούνται, μπορούν να χρονολογηθούν, έτσι, net pattern κτλ. Διάφορα αγγεία που χρονολογούνται ιστορολαδική 2α, 2β, ίσως και λίγο αργότερα. Μάλιστα, δηλαδή αυτό το... αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο, δηλαδή το ανώτατο μυκηναϊκό δάπεδο, δηλαδή το πρώτο-πρώτο, δηλαδή το κτίριο το οποίο βρισκόταν πάνω-πάνω, πρέπει να κατασκευάστηκε κάποια στιγμή στη 2α, ίσως προς το τέλος της. Όλα αυτά είναι ενδείξεις. Όλα αυτά πρέπει να πω ότι και το επαναλάβω ότι αυτή παρουσιάζει απλώς την πρόοδο της έρευνας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα μπορεί με την πρόοδο να κάπως να τροποποιηθούν λίγο. Αλλά από όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, και από εδώ, αυτό βρέθηκε πάνω στο δάπεδο. Όχι κάτω, αλλά πάνω από το στρώμα του δαπέδου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό για αυτό το δείχνω. Γι' αυτό μάλλον πρέπει να είναι ring-handled cup. Αυτές οι φιάλες που έχουν μια δεκτυλιόσχημη λαβή και είναι τυπικό για την ιστολαδική 2β. Εμφανίζονται όμως και ξεκινάνε και λίγο πιο πριν. Τώρα το μοτίβο αυτό είναι η φωτογραφία του πάνω, το εσωτερικό του, έχει πολλά στοιχεία. Εμένα ο τρόπος με τον οποίο έχει ζωγραφιστεί εδώ πέρα ο κρίνος, δηλαδή είναι το καλύτερο παράλληλο για μένα είναι αυτό από τις Μυκήνες, από τον τάφο 518 που είχε δημοσιεύσει ο Waze το 1932 και μάλιστα βλέπετε όχι μόνο το αυτό, αλλά έχει και το συνδυασμό του Ρόδακα κιόλας, ο οποίος είναι και ο Ρόδακας του ίδιου τύπου. Ο Ρόδακας τώρα αυτός είναι πιο πολύ πάει προς τη 2β, ξέρω και πιο ειδική από μένα εδώ πέρα, αλλά γιατί συνήθως στη 2α είναι ο Ρόδακας δεν είναι ο Λόβαφος όπως εδώ, αλλά θα έλεγα ότι είμαστε, αν πούμε, ας πούμε, τέλη 2α, αρχές 2β, είμαστε κάπου κοντά. Φαίνεται λοιπόν δηλαδή ότι εγκαταλείπεται ή τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο το δωμάτιο αυτό εκεί στην περίοδο τέλη 2α, 2β, η οποία είναι η περίοδος της καταστροφής της περίοδου 7, της πόλης 7 της Αγίας Ειρήνης. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα ευρήματα από τον καθαρισμό του βόρειου αναλυματικού τείχου. Αυτά που είχαμε δείξει λίγο στην αρχή, που είχαμε πει ότι είναι ιστορολαδικό 1 ή τέλος ιστορολαδικής 1. Αυτό το αγγείο το καλαθόσχημο εδώ πέρα με την τρία που σας πήρα, αυτό είναι από την Αίγινα. Αυτό δεν έχει χρυσή μίκα, αλλά μοιάζει πολύ γιατί έχει αυτό μόβ, αυτό το χαρακτηριστικό έτσι, τη θεραστική βαφή έτσι, της Αίγινας. Και αυτό το rounded cup επάνω, το οποίο το έβαλα και αυτό ιστορολαδικό 1 επειδή έχει τις δύο βολβούς πάνω και κάτω από την γραμμή. Θα μπορούσε θεωρητικά αυτό να είναι και αρχές 2α.
Και δηλαδή, οπότε ο αναλυματικός στίχος, θα έλεγα εδώ, ότι δηλαδή, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αυτά προέρχονται από τον καθαρισμό του τοίχου αυτού, δηλαδή κατασκευάστηκε εκεί στο τέλος 1, αρχές 2α, που σημαίνει ότι κατασκευάστηκε, αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κατασκευάστηκε ως, όταν η Μεσολαδική και ήταν σε χρήση ακόμα, η λεγόμενη Μεσολαδική. Άρα κατασκευάστηκε ως ανάλυμα της, αυτής εδώ της οικίας και όχι όπως αναφέρεται από το στρατείο ότι πατάει πάνω. Λοιπόν, θα δείξω τώρα και τώρα διάφορα άλλα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι, μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια εικόνα έτσι, για τις σχέσεις της περιοχής, κυρίως με την Αίγινα και με τις Κυκλάδες. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι το map painting από την Αίγινα, προφανώς, και εδώ δείχνω ένα παράλληλο από τη δημοσίευση του Lindblom, που βρέθηκε στην Ασίνη και βλέπετε εδώ πέρα, αυτό έχει και watermark εδώ πέρα, αλλά είναι πάρα πολύ όμοιο. Αυτό είναι χωρίς context, επιφανειακό. Αυτό είναι ένα από τα τυπικά αυτά αγγεία, τις χύτρες λεγόμενες πρώμης μυκηναϊκής περίοδου, οι οποίες έχουν αυτό πάντα το σχήμα, έτσι είναι μόνοτα και είναι οβάλ και κατεβαίνουν έτσι καταλήγουν έτσι με οξυτρόπο προς τα κάτω. Αυτό δίνει ένα παράλληλο από το Φρέαρ Έψιλον της Ακρόπολης, που δημοσίευσε πριν έλεγε Μάουτσο το 1981, έτσι, όπου βρέθηκε υλικό σε αυτόν εδώ, σε αυτό το φρέα, σε αυτό το πηγάδι. Αυτό το υλικό βρισκόταν στην Ακρόπολη πάνω και κάποια στιγμή μεταφέρθηκε εκεί στην 2β, 3α1 και με το τέλος 3α1 μεταφέρθηκε και συσσωρεύτηκε, ας πούμε, μέσα στα πηγάδια. Το υλικό αυτό είναι κυρίως 2β ή 3α1, έχει όμως και λίγα στολαδικά 2α πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι γεννήτικο, έχει πάρα πολύ χρυσή μύκα. Το δείχνω για τις σχέσεις, δηλαδή για να δείξω ότι οι σχέσεις της περιοχής με την Αίγινα ξεκινάνε από τη Μεσολαδική 3 και φτάνουν μέχρι τη 2β 3α1. Και δίνουν και άλλα κομμάτια τα οποία είναι πολύ όμοια με την Αγία Ειρήνη της Κέας, τα οποία, όπως φαίνονται δηλαδή από τη δημοσίευση και από τα προφίλ τους, αυτό είναι επιφανειακό. Βλέπετε, είναι πολύ όμοιο από την Αγία Ειρήνη. Και πάλι αυτός ο τύπος αγγείου, έτσι, που είναι αυτά τα κονικά κύπελα, τα οποία ανεβαίνουν έτσι προς τα πάνω, πολύ τυπικά είναι για την Αγία Ειρήνη της Κέας, την πόλη 7, δηλαδή στολαδικά 2α. Αυτό αναφέρει το stripe of jar, βλέπετε, έχει αυτό το σχήμα σαν λέβιτας είναι, το οποίο είναι πολύ ο πυλός του κοκκινοπός, με πολύ μίκα, θα μπορούσε όντως να είναι και αυτό από την Κέα. Και έχει, βλέπετε εδώ πέρα, πολύ και τα ίδια σημάδια εδώ. Αυτά όπως είναι στην Αγία Ειρήνη. Αυτό, και αυτό από την περίοδο 7. Βλέπετε δηλαδή τις ομοιότητες. Δίνουν κάποια άλλα κομμάτια που είναι χωρίς context, αλλά επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικά. Εδώ από ένα κομμάτι από μια φυραϊκή κύλικα. Το προφίλ το έχω βάλει λίγο λάθος, πρέπει να πάει λίγο πιο δεξιά, αλλά σημασία έχει ότι εδώ πέρα είναι τα περιγράμματα, δηλαδή βλέπετε αυτές τις επάλληλες γωνίες, οι οποίες είναι τυπικές, αυτό είπε και αφαθείται από τη δημοσίευση του Ιώσεφ Μαράν και αυτό από την εύτρηση δημοσίευση του απτωχομένως της Πενέλοπε Μάντζοη και εδώ το διάφορα άλλα επιφανειακά με κάποια σχετικά καλά παράλληλα από την Αθήνα. Εδώ πέρα αυτή η κεραμική μοιάζει πολύ με αυτό που λέμε Acropolis Burnished Ware. Μένα μου φαίνεται ότι μοιάζει. Τώρα, αυτά, κάποιος που ξέρει καλύτερα το υλικό της Αθήνας μπορεί να το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, να δούμε σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε με βάση όλα αυτά που έχουμε πει. Λοιπόν, η κύρια χρήση του χώρου από τη Μεσολαδική 3 στο Ρελαδική 1, δηλαδή από την εποχή των Λακοειδών τάφων, ως την 2β 3α1. Το πλάτωμα της κορυφής της Ακρόπολης αποκτά μεγάλη σημασία κατά την περίοδο των Λακοειδών τάφων. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, πρόκειται για μια καθαρά πρώην μυκηναϊκή Ακρόπολη. Δηλαδή, ό,τι υστερότερο υπάρχει, δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποιοι σκύφοι 3β2 κυρίως, δηλαδή υλικό 3α1, υπάρχει 3α2, 3β1, εγώ τουλάχιστον δεν μπόρεσα να βρω. Αλλά 3β2 υπάρχουν σκύφοι
που είναι πολύ χαρακτηριστική, είναι όμως αυτή από την περίοδο της εγκατάλειψης γενικά της θέσης. Τουλάχιστον από, γιατί δεν έχουμε καθόλου τρία γάμα στη Βραβρώνα αυτό, ούτε από το νεκροταφείο, από όσο ξέρω. Άρα, πρόκειται για μια καθαρά πρώιμη Μυκηναϊκή Ακρόπολη. Ήδη από την Ιστολαδική Ένα, αλλά με βεβαιότητα κατά τη 2α, ο χώρος πρέπει να ανήκει σε κάποιο μέλος άρχος αυτά. Δηλαδή, ανήκει σε μια αριστοκρατία. Αυτό φαίνεται μέσα από, από τον ανακτορικό που θα φορέα και από τα άλλα τα μινοϊκά σχήματα ή τουλάχιστον τα μινοίζοντα τελετουργικού χαρακτήρα, όπως ο Κέρνος και η διακοσμημένη επίχρηστη τριποδική τράπεζα. Αυτά, όπως ξέρουμε, η ελίτ της εποχής είχε πολύ μεγάλη σχέση δηλαδή, με τα μινοϊκά έθιμα και τα τελετουργικά. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και αργότερα. Δεν έχει σκαφεί το πλάτωμα στο σύνολό του, όπως το είπαμε, παρά μόνο ένα μικρό κομμάτι, δηλαδή ούτε 10% θα έλεγα, και δεν έχει βρεθεί ούτε ολοκληρωμένη κατοψυχία, συνεπώς δεν μπορούν να υπάρξουν ασφαλείς συμπεράσματα που αφορούν την αρχιτεκτονική ή οικιστική οργάνωση. Από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει, φαίνεται ότι υπήρξε πυκνή δόμηση. Στο δωμάτιο Α, στο οποίο στο εσωτερικό του είχε κυκλική εστία, αυτό δεν το είπα. Αλλά η Ευστρατείου ήταν αυτό το εντόπισε η Ευστρατείου ήδη από το 1999, όταν καθάριζε τη Μεσολαβική οικία. Εκεί βρήκε μια κυκλική εστία, δηλαδή κυκλοτερή, τη λέει, από πυλό και μάλιστα με περιχύλωμα. Ήταν πολύ κόκκινο και παχύ πυλό. Και βεβαίως, διαρωτάται η Ευστρατείου πώς δεν τότε αυτό, τότε σε ένα σκαφέ στο Παπά Δημητρίου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στα καρτελάκια, στο Μουσείο της Βραβρώνας, όπου αναφέρεται το δάπεδο, το δεύτερο δάπεδο μεσολαδικό, αναφέρεται ή ως δεύτερο μεσολαδικό ή ως δάπεδο με πολύ παχύ κοκκινοπό πυλό. Προφανώς είναι αυτό, απλώς το περάσανε για δάπεδο. Αλλά υπήρχε όμως και αυτό ένα δεδομένο ότι υπήρχε μια εστία. Έχουμε λοιπόν ένα δωμάτιο, το μεσολαδικό, το οποίο στο κάτω του, στο μέρος υπήρχε του δευτέρου μεσολαδικού δαπέδου, υπήρχε μια κυκλική εστία. Είπαμε το δωμάτιο βρέθηκε σε ύψος άνω των 2 μέτρων και χρησιμοποιούνταν από την Ιστολαδική 1, αν η χρονολόγησή μας είναι σωστή, της κατασκευής του πρώτου μεσολαδικού. Η κατασκευή του δεύτερου μεσολαδικού, μάλλον του κατώτερου μεσολαδικού, δεν μας είναι γνωστή, προφανώς ακόμα πιο παλιά, μέχρι τη μεταβατική περίοδο από την 2α-2β. Δηλαδή η περίοδος της, αυτό το destruction deposit που λέμε στην Αγία Ειρήνη της Σκαίας, στο περίοδο 7. Τώρα, μια παρατήρηση είναι, όπως είπαμε, ότι ο διάμεσος χώρος ανάμεσα στα δωμάτια Α και Β φαίνεται ότι ήταν αποθηκευτικός και καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του χώρου, δηλαδή όλη την πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο, παρατηρούνται έντονες σχέσεις με την Αίγινα. Αίγινα είναι δηλαδή πάνω από 50% του υλικού έχει χρυσή μύκα, δηλαδή είναι φοβερό η ποσότητα δηλαδή, που υπάρχει από την Αίγινα. Ενώ από την 2α και πέρα διαπιστώνονται σχέσεις με την Αθήνα, δηλαδή και την Κέα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βεβαίως αυτό τώρα γεννάται ένα θέμα. Όλα αυτά τα μινοϊκά και τα τελετουργικά που βρέθηκαν επάνω, κατά πόσο και στην Αττική, σε ένα χώρο που για την Αττική αυτά είναι άγνωστα για αυτή την περίοδο σχεδόν. Πώς δηλαδή βρέθηκαν αυτά τα πράγματα εκεί, και αν αυτό τώρα εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των αλλαγών, των κοινωνικών αλλαγών, των μεγάλων που γίνονται στην εποχή των Λακωδίων Τάφων ανά την Ηπειρωτική Ελλάδα. Γιατί μέχρι τώρα η Αττική δεν ήταν και πολύ γνωστή, ας πούμε, ότι είχε, η ελίτ της τουλάχιστον είχε την ίδια δομική συγγένεια με αυτές της Πελοποννήσου. Βεβαίως το ότι η ελίτ έχει κάποια, ότι μιμούταν και πάρα πολλά πράγματα και έπαιρνε πράγματα από τη μινοϊκή Κρήτη και μάλιστα όχι απλώς τα εισήγαγε, αλλά πολλές φορές τα διαμόρφωνε με έναν τρόπο που, που έδειχνε ότι καταλάβαινε πολύ καλά τι γινόταν στην Κρήτη. Αυτό δεν είναι τώρα ανακάλυψη της σημερινής διάλεξης, αυτό είναι πολύ γνωστό, πάνω από 50 χρόνια. Και θα έλεγα ότι η πρώτη φορά έγινε σαφές αυτό όταν ανακαλύφθηκε πάλι από τον Παπά Δημητρίου, κατά σύμπτωση, και ανασκάφηκε το Ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα το 1948-1951. Και μετά φυσικά συνεχίστηκε από τον καθηγητή Βασίλη Λαμπρινδάκη. Αλλά τότε φάνηκε για πρώτη φορά ότι υπήρχε ένα ιερό της πρώιμης Μυκηναϊκής περίοδου, το οποίο ξεκινούσε από την Ιστολαδική 1, το οποίο είχε έντονα μινοϊκά χαρακτηριστικά. Το οποίο άσχετα τώρα αν το κύπελλο βαφιού είναι, δεν λέω τώρα αν είναι
ελλαδικό, είναι μινωικό. Φυσικά είναι τα περισσότερα και η κεραμική είναι ελλαδικού χαρακτήρα. Αλλά τα μινωικά στοιχεία, παράδειγμα ή το έθιμο της ανάθεσης διπλών πελέκειων, όπως βλέπουμε εδώ πέρα αυτό, που, δηλαδή αυτό είναι κάτι καθαρά μινωικό. Και άλλα πράγματα είναι, ας πούμε, όπως ρητά, απολύθο κτλ. Τα οποία δείχνουν ότι οι άνθρωποι δηλαδή, που αφιέρωναν στην θεότητα ή έκαναν διάφορες τελετουργικές πράξεις εκεί, είχαν επηρεαστεί έντονα από την Κρήτη. Αυτό δηλαδή το ξέρουμε ήδη από, από τα τέλη του 1940, το 1948-49. Οπότε αυτό δεν είναι, πρέπει να μας εκπλήσει πάρα πολύ. Το θέμα βέβαια είναι τι γίνεται στην Αττική. Και όπως για την εποχή των Λακωδίων, βέβαια έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα και για την επίδραση της μινωικής κοινωνίας και θρησκείας και κατά πόσο αυτό για την ανάπτυξη, ας πούμε, των πρώιμων μικυναϊκών αριστοκρατιών και πώς αυτό οδηγήθηκε, ας πούμε, στις ανακτορικές περιόδους. Πολλά και ενδιαφέροντα και αντιφατικά. Εδώ θα ήθελα λίγο να δούμε τι γίνεται στην Αττική. Θα ξεκινήσω λίγο από την πρώιμη μεσολαδική περίοδο για να καταλάβουμε την αλλαγή. Γιατί θέλω να καταλήξω ότι η αλλαγή γίνεται και εδώ στην Αττική. Λοιπόν, στην Μεσολαδική 1, η Μεσολαδική 1 δεν είναι πολύ καλά γνωστή, αλλά ξέρουμε από τον κεραμικό, από ένα παιδικό τάφο, και αυτό επειδή υπάρχει στρομινοϊκό 1α, τουλάχιστον μίμηση, μεσομινοϊκό 1α αγγείο. Οπότε αυτό άρα πρέπει να χρονολογείται στο παιδικό στάβο στην Μεσολαδική 1. Σε αυτή την περίοδο ίσως χρονολογούνται ο πιο πρώιμος τάφος μέσα στον Τύμβο 1 στο Βρανά, στο Μαραθώνα, το οποίο αυτό είναι ίσως μεσολαδικό 1, πρώιμη μεσολαδική 1. Δηλαδή δείχνει ότι και αυτή την περίοδο υπήρχε μια, γιατί όπως ξέρουμε στους Τύμβους θάβονταν μέλη της αριστοκρατίας, δηλαδή της ελίτ. Υπήρχε μια ελίτ, φυσικά η ελίτ, η δημιουργία ελίτ δεν είναι κάτι, ένα φαινόμενο της εποχής των Λακωδίων τάφων. Και μάλιστα βλέπετε σε περιοχές όπως στην Αθήνα ή όπως στο Μαραθώνα, στο Βρανά, περιοχές όπως γειτνιάζουν με πολύ μεγάλες παιδιάδες. Δηλαδή ήταν σίγουρα κάποιοι πολύ πλούσιοι γεωκτήμονες αυτοί, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα αυτή να βρίσκονται πάνω, ας πούμε, από όλους τους άλλους. Εκείνο που δεν υπάρχει, μάλλον για το δούμε και καλύτερα εδώ, δεν υπάρχει μια σαφώς διαρθρωμένη, μια ιεραρχημένη κοινωνία όπως αργότερα εμφανίζεται. Τουλάχιστον εν σπέρματι, ας πούμε, από τη Λακωδική περίοδο. Στη Μεσολαδική 2, δηλαδή γύρω στο 1900-1800, προ εκεί πέρα έχουμε, πάλι χρονολογούνται από τον ίδιο Τύμβο ο τάφος 2, αυτός ο λεγόμενος που είπε ο Μαρινάτος, ο τάφος της Βασίλισσας, με πάρα πολλά. Επειδή θεώρησε ότι ήταν η γυναίκα αυτή, επειδή βρέθηκε και σφονδύλια μέσα στο στάβο, γιατί θεώρησε ότι ήταν η γυναίκα αυτή που τάφηκε. Και εδώ πέρα βλέπουμε πάρα πολλά αγγεία, αρκετά, το οποίο για την εποχή αυτό θεωρείται κάτι πολύ σημαντικό, γιατί οι τάφοι σχεδόν δεν περιέχουν τίποτα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό είναι όλο, ας πούμε, που ξέρουμε. Δηλαδή, προφανώς υπήρχαν τη μεσολαδική περίοδο κάποιοι οποίοι βρισκόντουσαν πάνω στην ιεραρχία και όλοι οι άλλοι ήταν flat, ας πούμε. Και αυτά είναι ευρήματα από την Άθηδνα. Βλέπουμε, ας πούμε, και σχέση με τις Κυκλάδες μέρη και κάτι πολύ έτσι, περίεργα αγγεία της Μεσολαδικής 2. Αυτό όμως που γίνεται το φαινόμενο δηλαδή που, και θέλω να δώσω έμφαση εδώ πέρα, που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή που σταματάει η εσωστρέφεια μεσολαδική και βγαίνει, δηλαδή γίνονται οι άνθρωποι πιο εξωστρεφείς, γίνεται στην εποχή των Λακωδίων τάφων. Αυτό το βλέπουμε καθαρά μέσα από την εμφάνιση των Εγινήτικων. Δηλαδή βρίσκονται παντού. Εδώ φέρνω παραδείγματα από το Κιαφαθίτη, που εκεί κυριαρχεί η Εγινήτικη κατηγορία. Από τον Νικόλαο Αναβίσο, αυτά είναι από τα Μεσολαδικά, από το Συνέδριο. Αυτό είναι από τη Λούτσα, από Σαλές Αραφινίδες. Και γενικώς αυτά είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν μαζευτεί. Βλέπετε εδώ στην Αθήνα, Κιαφαθίτη, Βραβρώνα, Θωρικό. Εδώ στην Αττική και φυσικά και από άλλες Πάνακτον και από πολλές άλλες Άφηνα και άλλες θέσεις. Όλα αυτά γίνονται στην εποχή των Λακωδίων τάφων. Αυτό ως αποτέλεσμα, μάλλον ταυτόχρονα με αυτό, παρουσιάζεται και μια πολύ μεγάλη, εκείνη την περίοδο, μια μεγάλη πληθυσμιακή έκρηξη, ας πούμε, η οποία δεν εμφανίζεται στην Αττική. Έτσι έχουμε διάφορα
κέντρα δημιουργούνται, δηλαδή και σε παλιές θέσεις, όπως είναι η Ελευσίνα ή όπως είναι ο Μαραθώνας, όπως είναι ο Θωρικός, είναι θέσεις σημαντικές και από την Μεσολαδική 2 και από τις προηγούμενες περιόδους, την πρώην Μεσολαδική περίοδο. Εδώ βλέπουμε, το δείχνω αυτό επειδή εδώ σε αυτόν τον τάφο, στο Θωρικό, βρέθηκαν, αυτό είναι ένα τάφο, ας πούμε, που βλέπετε εδώ, ένα ορθογώνιο τάφο και εδώ πέρα λάκκος στη μέση. Στο κέντρο του, τύμβος, δηλαδή η μεσολαδική παράδοση, μέσα μας βρέθηκαν μινωικά αγγεία, μινωικά λίθινα. Άρα σχέση με την Κρήτη, ας πούμε, δηλαδή το Θωρικό στο Λαύριο, όπως είπαμε και πριν, έχει πολύ μεγάλη, ήταν η περιοχή εκεί πέρα που ήλεγχε, γινόταν η κατεργασία του μετάλλου, δηλαδή κυρίως ασημιού και μολύβου, αυτό γινόταν ήδη από τη χαλκολιθική περίοδο, δεν ξεκινάει τώρα. Στο Κέφα Θήτη, το Κέφα Θήτη είναι μια νέα ακρόπολη, δεν είναι μια παλιά. Όπως είναι η Βραβρώνα, ήταν στη Βραβρώνα, είδαμε ότι ξεκινάει από την. Τα νεολιθικά και πάει σχεδόν συνέχεια εδώ πέρα. Στο Μαραθώνα. Εδώ στο Κέφα Θήτη είναι κάτι καινούριο, όπως και το Πάνακτο είναι κάτι καινούριο. Εμφανίζεται για πρώτη φορά εδώ. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτές τις καινούργιες ακροπόλεις έχουμε οχυρώσεις. Όπως είναι εδώ. Θα μου πείτε και στη Βερόνα θα μπορούσε να είναι οχύρωση. Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε σίγουρα. Πάντως εδώ ξέρουμε, εδώ και στο Πάνακτο, ότι έχουμε οχύρωση και μάλιστα καλά χρονολογημένη στην εποχή των Λακωειδών τάφων. Άρα, για να υπάρχει οχύρωση, προφανώς υπήρχε κάποια ανάγκη για κάποια προστασία. Η οποία δείχνει λοιπόν ότι την περίοδο αυτή προτιμούνται, όχι απλώς προτιμούνται οι ακροπόλεις, αλλά πολλές φορές και ειδικά. Σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις χτίζονται και οχυρώσεις. Και εδώ πρέπει να πω μια άποψη, αυτό που είχε πει ο Γιώσεφ Μαράν το 1995 σε ένα συνέδριο στη Χαϊντελβέργη τότε, ότι είχε πει ότι την εποχή εκείνη δημιουργείται ο τύπος ακροπόλεως. Το Acropolis type, που έλεγε, ας πούμε, των οχυρώσεων και των οικισμών. Και αυτό δείχνει να συμβαίνει, δηλαδή, στην Αττική τουλάχιστον. Δηλαδή, όλα αυτές είναι ακροπόλεις. Και δείχνει να συμβαίνει ότι προτιμούνται αυτή την περίοδο οι ακροπόλεις, γιατί αργότερα, όταν με τη δημιουργία των ανακτόρων, των μικροναϊκών ανακτόρων, αρχίζουν οι άνθρωποι και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Στη Βραβρώνα σταματάει στην ιστορολαδική 3α1 και μετά βλέπουμε, ας πούμε, ο οικισμός δεν πηγαίνει και προς τα κάτω, εκεί στην περιοχή του μουσείου, ή ξέρω εγώ, ανοίγει το μεγάλο νεκροταφείο το οποίο ξεκινάει στην 3α1. Γιατί την πρώην μικροναϊκή περίοδο δεν ξέρουμε πού είναι το νεκροταφείο στη Βραβρώνα. Έχουμε λοιπόν, και το κρατώ να το κρατήσουμε αυτό, είναι έδωσε ανασφάλειας δηλαδή, σε αυτή την περίοδο. Το οποίο βέβαια δεν ταιριάζει και πάρα πολύ καλά με το εμπόριο, αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Στην Ελευσίνα, η οποία Ελευσίνα πάλι είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική θέση, η οποία έχει πολύ από τα νεολιθικά πάει συνέχεια. Εδώ σας δείχνω, είναι που μας ενδιαφέρει, πολύ πλούσια ιστορολαδική ανακεραμική. Και εδώ πέρα τι έχουμε, πάλι έχουμε μια αλλαγή. Εδώ δημιουργείται το δυτικό νεκροταφείο, το οποίο υπήρχε και παλιότερα. Αλλά το μεγάλο, η αλλαγή τώρα εδώ πέρα δημιουργείται ο τύπος του οικογενειακού τάφου, το οποίο ξεκινάει τώρα και προχωράει βέβαια συνέχεια μέχρι την 3β. Αλλά αυτή η έννοια του κοινοτικού, στο οποίο δίνεται έμφαση τώρα, είναι κάτι καινούργιο για την ιστορολαδική ένα, γενικά την εποχή των Λακωειδών τάφων. Δηλαδή προφανώς οι άνθρωποι αισθάνθηκαν κάτι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο τους απείλησε, ώστε αισθάνθηκαν ένα κίνδυνο, μια ανασφάλεια και αισθάνθηκαν, στράφηκαν προς την οικογένεια, στράφηκαν προς τους δεσμούς αυτούς και έφτιαχναν τους τάφους τους πάλι έτσι, τους φτιάξαν έτσι ώστε να βάζαν, ας πούμε, τα μέλη μιας μικρής κοινότητας, προφανώς μιας οικογένειας ή κάτι τέτοιο, τους βάζαν μαζί. Στην ιστορολαδική 2α, την εμφάνιση, δηλαδή αρχίζει και γίνεται και η Αθήνα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται και η Αθήνα γίνεται σημαντική, πολύ σημαντική, ίσως η σημαντικότερη. Αυτό φαίνεται ήδη και από την κεραμική, φαίνεται δημιουργείται αυτό το Acropolis Burnished Ware που λέμε. Δηλαδή δημιουργείται, υπάρχει καταρχήν καταμερισμός εργασίας. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και κάνουν κεραμική στην Αθήνα. Προφανώς μόνο αυτό, ήταν κεραμής, κάνανε αυτό το πράγμα. Και όπως ξέρουμε από τους ειδικούς των διαφόρων θέσεων, αυτή η κεραμική εξαγόταν σε διάφορα μέρη. Προφανώς ίσως και στη Βραβρώνα, ίσως και στην Γκαία, νομίζω και μέχρι τη Λέρνα έχει πάει, ίσως και αλλού. Άρα γινόταν εξαγωγή. Έχουμε για πρώτη φορά το κέντρο αυτό, η Αττική για πρώτη φορά εξάγει προϊόντα προς τα έξω.
Εδώ αυτό είναι από το βιβλίο της κυρίας Μάντζο για το Μαρσινίαν Athens, που δείχνει, ας πούμε, τις θέσεις που είναι. Εδώ το μαύρο είναι ένα ιστερολαδικό, μάλλον ιστερολαδικό 2α οικία, βλέπετε, αυτή είναι της ίδιας περίοδας με τη Βραβρώνα, που το είχε ανασκάψει ο Χόλαντ. Και δείχνω για τα μινωικά, για τη σχέση με την Κρήτη, αυτό το κομμάτι, αυτό το λύσινο αγκείο, το που είναι γνωστό από το 19ο αιώνα, από την Ισομιτάλουνεν του Μάιερ, που δείχνει αυτό μια ταυροκαθάψια. Δηλαδή δείχνει, ας πούμε, αυτό βρίσκεται στην περσική επίχωση βέβαια, αλλά το κομμάτι είναι, ανήκει σε αυτή την περίοδο, χρονολογικά, που δείχνει δηλαδή και αυτό, ας πούμε, δείχνει ότι και η Αθήνα είχε σχέσεις και μάλιστα με μια πολύ, και γνώριζαν, ας πούμε, αυτή τη βασική μινωική τελετουργία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που είδαμε στη Βραβρώνα, ας πούμε, δεν είναι τόσο μοναδικό. Υπήρχε, προφανώς υπήρχε και στην Αθήνα. Ξέρανε περί τίνος πρόκειται. Και ίσως στην Αθήνα, που ήταν και μια, ίσως η κύρια ελίτ της Αττικής εκείνη την περίοδο, ίσως να έχει και εντονότερες σχέσεις με την Κρήτη. Αυτό είναι από τη δημοσίευση του Γκρεφλάγκλωτ στο Ανακτορική Πιθανφορής. Δηλαδή, πάλι φαίνεται ότι η Αθήνα ήταν κέντρο, ανακτορικό κέντρο, ας πούμε, εκείνη την περίοδο, στο Ρωδική 2α, όπως και η Βραβρώνα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Τι σημαίνει στο θωρικό εκείνη την περίοδο? Πάλι ανακτορικός πιθανφορέας, ένας πολύ περίεργος τάφος, ο οποίος δηλαδή είναι θολωτός τάφος, αλλά επάνω έχουν ρίξει τον τύμβο, δηλαδή, ή τέλος πάντων, ή σκάψανε μέσα στον τύμβο. Πάντως έχουμε την παλιά μεσολαδική παράδοση και τον νέο θολωτό τάφο. Και στο Μαραθώνα, εκείνη την περίοδο, στη 2β, 3α1 και ίσως και 2α, έχουμε ένα διπλό φαινόμενο. Έχουμε μια ελίτ η οποία είναι πιο προοδευτική, ας το πούμε έτσι, μέσα αγωγικά, η οποία θάβει τους νεκρούς της μέσα σε θολωτούς τάφους. Και αυτό είναι, βλέπετε, αυτό το πολύ γνωστό έτσι, μεταλλικό αγκείο από το αυτό. Και φυσικά αυτά τα άλογα τα οποία έχουν βρεθεί σε αυτή τη στάση από το δρόμο του θολωτού τάφου, ενώ μια άλλη ελίτ είναι πιο παραδοσιακή και θάβει τους νεκρούς της ακόμα σε τύμβους, στο παλιό το μεσολαδικό έθιμο. Και εδώ τη χρονολόγηση τη δίνουν προφανώς αυτές εδώ οι αιχμές βελών. Αυτά ήθελα πάνω κάτω να πω και ήθελα να δείξω, δηλαδή, ότι είμαστε, δηλαδή, στην Αττική, βρισκόμαστε στη φάση αυτή, στην οποία είναι η φάση στην οποία είναι η κύρια εποχή, ας πούμε, της πρώην Μικυναϊκής Ακρόπολης Βραβρώνας. Η Αττική βρίσκεται σε αυτή την, πώς να το λέμε, σε αυτό το έλεγα, σε αυτή, όπως το έλεγε και ο Jim Wright τότε στο άρθρο του για τον Βάνακα, ότι έχουμε, δηλαδή, τη διαδικασία μετασχηματισμού, η οποία για τη δημιουργία των Μικυναίων, που οδηγεί, ας πούμε, στα Μικυναϊκά ανάκτορα και στην παγίωση, ας πούμε, της Μικυναϊκής θρησκείας, ξεκινάει, λοιπόν, είναι στην εποχή των Λακωειδών τάφων, ξεκινάει, από ό,τι φαίνεται, και στην Αττική. Όπως συμβαίνει και στην Αργολίδα, συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, υπάρχουν δομικές ομοιότητες με αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που συνέβησαν το 17ο και το 18ο αιώνα σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και πολύ ωραία που μιλάμε για την Αττική και για την τόσο έντονη δραστηριότητα που έχουμε αυτή την περίοδο, την αρχαιολογική. Ερωτήσεις. Κανείς? Θα σε ευχαριστήσουμε καταρχήν για την πολύ ωραία παρουσίαση. Όσα μας έδειξες από το σπίτι, αυτό το λεγόμενο μεσολαδικό, τελικά φαίνεται ότι είναι ιστερολαδικά ένα. Ήταν απλώς πολύ συχνά στις παλαιότερες ανασκαφές, το λένε. Είναι σίγουρο ότι υπήρχε συνεχή κατοίκηση στην περιοχή αυτή? Γιατί εκτός από τα νεολιθικά όστρακα δεν είδαμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι καινούργια ως θέση, όπως η Κιάφα Θήτη. Είναι σίγουρο?
Έδειξα, ας πούμε, από τα ευρήματα που έχω δει εγώ, δεν έχω βρει πριν τα μεσολαδικά τρία κάτι. Τα λεγόμενα ναι. Μεσολαδικά. Ναι, αλλά ας πούμε αυτός ο ασκός, ο πτηνόσημος, είναι σίγουρα μεσολαδικός 2. Αυτό είναι μεσολαδικός 2. Ναι, ακόμα στη φυλακοπή, ας πούμε, έχει κάτι παρόμοια, φυλακοπή 1. Πρωτοελλαδικά 3, πρωτοκυκλαδικά 3. Ναι, δηλαδή... αυτά τα πρώτο εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό ναι, νομίζω, κάπου εκεί τέλος πάντων. Ναι, okay, εντάξει, εγώ νομίζω ότι πιο πολύ αυτός είναι μεσολαδικός 2. Αλλά είναι και ολόκληρος, δηλαδή είναι σίγουρα από εκεί. Δηλαδή αυτή, ναι, έχει, δεν θα ήταν περίεργο να είναι κάτι ανάλογο σαν την Γιάφα Θήτη, ακριβώς η έκρηξη αυτή της κατοίκησης στην εποχή των Λακωειδών τάφων οδήγησε... και στη Βραβρώνα, απλώς το σκεφτόμουν. Ναι, θα μπορούσε πάλι. Αυτή η θέση όμως θα φαίνεται, το δεις, ναι. Θα φανεί και στην πορεία. Θα φανεί. Αλλά μου φαίνεται επειδή έχει πολύ μεγάλη παράδοση, είναι από τα νεολιθικά και. Εντάξει, έχει και τα χαλκολιθικά, έχει και τα κυκλαδικά ειδόλια. Νομίζω και αυτή δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει πριν το. Πριν από την Λακωειδών τάφων. Κάτι που κάνω λάθος. Όσο δηλαδή. Ξέρω. Ναι. Αν δεν έχει κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι, να περάσουμε να πιούμε ένα κρασί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, ξανά.